Την 5η 12 Οκτωβρίου ο Νίκος Κούνδουρος σκηνοθέτησε μια μουσική παράσταση βασισμένη σε μια ιδέα της Μαρίζας Κοχ για τα παιδιά της Βοσνίας. Με γενικό τίτλο «Τα παιδιά της Ελλάδας χαιρετούν τα παιδιά της Βοσνίας και οι δρόμοι του μικρού Αλέξανδρου». Η Μαρίζα Κοχ, η Νένα Βενετσάνου, η Μελίνα Τανάγρη, το Λύκειο των Ελληνίδων καθώς και μουσικά συγκροτήματα από την Κρήτη και τον Πόντο συνέθεσαν ένα χοροθεατρικό δρόμενο εκκλησιαστικής μυσταγωγίας. Μελέτες
μια μέρα σαν και τούτη μαζί. Βρεθήκαμε εδώ μετά από μια ιδέα της Μαρίζας για να τραγουδήσει τη Γοργόνα στα παιδιά
για τα παιδιά της Βοσνίας, όλου του κόσμου. Εμπειρίες. Πόσα, 10.000 Ελληνόπουλα συγκεντρώθηκαν σήμερα, πόσα. 8. Σαν να λέμε 10.000 αγρίμια. Δεν ξέρω αγρίμια, τι κατάλαβα. Αγρίμια και αγρίμια. Το... Δεν το έπεσε αυτό το αγρίμια και αγρίμια μου. Έπρεπε να... Ναι, και να τους το αφιερώναμε. Να τους το αφιερώναμε, ναι. Εγώ νομίζω ότι κάνανε τόση φασαρία γιατί δεν μας φοβούνται πια. Με το να είμαστε τόσο κοντά τους και να τους τραγουδάμε κάθε νομίζουν τόσο, ότι... Ναι, ναι. Μας έχουν στο τσεπάκι τους. Εμείς είχαμε στην πλάτη μας αυτά τα ιερά μάρμαρα για να αποκτήσουμε ένα κύρος και να καταλάβουν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει κύρος. Ναι. να καταλάβουν και αυτά ότι τούτη τη στιγμή ναι. Μιλάμε... Με τη δύναμη που έχει η κραυγή. Μια κραυγή να φτάσει στα παιδιά του πολέμου, ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε τον αγώνα τους, την κατάσταση και όχι μόνο κατάσταση και για που τα βρίσκονται. Δικά μας τα παιδιά, τα οποία κάπου δεν ενημερώνονται για τα άλλα παιδιά που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Αν νομίζω ότι άγγιξε κάτι αυτό, ναι. Αν ήταν κάτι προς αυτούς, κερδίσαμε το στοίχημα. Τα παιδιά στον τόπο μας είναι στην κυριολεξία εγκαταλελειμμένα. Γι' αυτό δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Αυτή ήταν η χαρά τους που είδατε εδώ. Ήταν ο τρόπος που ξέρουν να επικοινωνούν. Αλλά το Υπουργείο Νέας Γενιάς που προβάλλει τόσο πολύ τα σπορ και όχι τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όσο και αν προσπαθεί να περιορίσει το χουλιγανισμό, αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Πρέπει περισσότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για να μάθουν τα παιδιά να εκφράζονται, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν πάνω απ' όλα. Μιλούμε σαν να έχουμε παράπονο για τη σημερινή παράσταση. Παράπονο δεν έχουμε. Έχεις εσύ ένα παράπονο? Όχι, δεν έχω παράπονο. Αυτό θέλαμε λίγη ησυχία. Αυτό είναι όλο. Που έχει σημασία είναι να ξέρουν να στέκονται στο θέατρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό είναι που είπες. Εκπαίδευσης. Είναι θέμα επικοινωνίας δασκάλων με τους μαθητές. Εμείς δεν είμαστε δάσκαλοι. Δεν ερχόμαστε παραστάσεις. Για να τους κάνουμε μάθημα. Ναι. Ερχόμαστε να τους ευχαριστήσουμε και να πάρουμε και να δώσουμε. Η αρχή που έγινε σήμερα
Γιατί πρώτη φορά έγινε παιδική παράσταση στο Ηρώδιο. Ναι. Η αρχή αυτή πρέπει να βρει συνέχεια, πρέπει να συνεχιστεί. Να μάθουν τα παιδιά, ναι, όταν μπαίνουν σε αυτούς τους χώρους, να νιώθουν σαν να μπαίνουν να στην εκκλησία. Να προετοιμάζονται. Βέβαια στην εκκλησία δεν μπαίνουν, και γι' αυτό όλη αυτή την κλιμακωτή διαδικασία δεν την έχουν. Να ξεκινήσουμε από το θέατρο. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από τους... Από τη μουσική που πρέπει για να την ακούσεις, που πρέπει να είσαι σιωπηλός. Oh,
Εμείς ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η παράσταση, γιατί ήταν ένα γιγάντιο έργο. Από καρδιάς ήταν αυτό. Έγινε με αυθορμητισμό. Και όλους εσάς που παραβρεθήκατε και κρατήσατε και τα στιγμιότυπα, αλλά και την ΕΡΤ που πήρε ολόκληρο το πρόγραμμα. Θα δούμε όλα τα συμβάντα, όλο τον εκρηκτικό ενθουσιασμό. Σε βαθμό τι, σε βαθμό κακουργήματος. Από την πλευρά των παιδιών. Εγώ τους υποσχέθηκα να τα πνίξω, δεν ξέρω να τα άκουσες. Είναι μια υπόσχεση που δεν την κρατήσω βέβαια. Στο Ηρώδιο, Ηρώδης.